Θεία Μαρία, λέγοντάς του ότι αβάζος ημά, έχω εδώ εις την έρημον 47 χρόνους και αυτά που υπέστην δεν περιγράφονται. Και αναφέρει ότι εις τους πρώτους 17 χρόνους της ασκητικής πολιτείας της υπέστη τα πάντινα από τους, δαίμονας και τους δαιμονικούς λογισμούς. Και τους υπολείπους 30 χρόνους έχει που διάγει με ουρανίαν μακαριότητα. Έτσι θέλησε η δικαιοσύνη του Χριστού μας. Θαυμάζουμε διότι προηγουμένως είχε αναφέρει ότι από τότε που έφυγε λαθρέως από τους φυσικούς γεννήτωράς της και ήτο μόλις 12 ετών κοριτσάκι, ασπάστηκε την οδόν της πορνείας, διότι τότε υπήρχε μία συνήθεια, κακίστη βεβαίως και πεπλανημένη, μερικές ψυχές και άνδρες και γυναίκες, κυρίως γυναίκες, να έχουν ως επάγγελμα βιοποριστικό την πορνεία. Και γι' αυτόν τον λόγο θέλησε και η Αγία Μαρία να ζήσει έτσι, διότι φαίνεται από την απέραντη πτωχία της δεν μπορούσε να βρει άλλη εργασία. Δεν είναι βεβαίως καθόλου δικαιολογία αυτή, αλλά κανόνισε ο Χριστός μας έτσι, διότι ενώ παρέμεινε 17 χρόνους εις την αμαρτία και στη συνέχεια όταν έφυγε για την έρημον 29 ετών, άλλους 17 χρόνους ακριβώς, όσα έτη ήτο και στην αμαρτία, άλλους τόσους χρόνους ακριβώς, έπρεπε να πληρώσει έναν κανόνα, μολονότι διάγει πλέον με απόλυτη μετάνοια. Δεν μπορεί να περιγράψει κανείς τους ποταμούς των δακρύων της ή τους λογισμούς που είχε, τους λογισμούς της μετανοίας, αλλά και τους λογισμούς της πορνείας, της ενθυμίσεως της αμαρτίας, πάσης φύσεως διαστροφής, που έφερε ο δαίμονας κατασμήνη και την βομβαρδούσε αδυσόπιτα και άσπλαχνα. 17 χρόνια εις την μετάνοια και όμως ο Χριστός μας παραχωρεί να δοκιμάζεται τόσο πολύ σκληρά αυτή η δούλη του Χριστού μας. Αυτό, το ότι πρέπει κανείς να πληρώσει αυτόν τον κανόνα, μολονότι είναι στην μετάνοια, μολονότι είναι στην νομιμότητα, μολονότι είναι στην εξομολόγηση και στην οδόν της μετανοίας πλέον, στην οδόν του Θεού, πολλοί το έχουν παρερμηνεύσει διεστραμμένα, λέγοντας ότι ο Θεός απαιτεί δικτατορικά, αν εκφράζεται κανείς έτσι σωστά, δικτατορικά λοιπόν απαιτεί ο Θεός, σαν να είναι κάποιος έτσι τρομοκράτης, να φοβίζει τον άνθρωπο και να τον απειλεί με την κόλαση, ότι όχι μόνο θα πάθει την αμαρτία, αλλά και θα υποβληθείς στα αντίθετα της αμαρτίας, σαν να απαιτεί κάποια θεία δικαιοσύνη. Είναι φρόνημα δυτικών, παπικών, το οποίο η Ορθοδοξία μας το απομακρύνει και δεν το διδάσκει, διότι είναι πέρα έως πέρα λάθος. Απλούστατα, η συνείδηση του ανθρώπου από το φιλότιμο και από την ταπείνωση, την φυσική που έχει, μόλις πάρει λίγο το χάρισμα της μετανοίας, αλλάζουν όλα μέσα του. Και το φρόνημα και η καρδία και το σώμα και η διάθεση και οι λογισμοί, τα πάντα. Με την απόλυτη έννοια αλλάζει. Αλλάζει ο ρους του ποταμού. Άπαξ διαπαντός. Και αυτό ακριβώς η νέα αλλαγή του ανθρώπου απαιτεί μέσα να κάνει κάτι για το Χριστό μας, για να μην φανεί αχάριστος και αγνώμων, εφόσον ο Χριστός του κάνει αυτό το μέγα δώρο. Ποιο δηλαδή? Του παρατείνει έτη και έτη την ζωή για να αποδείξει μία ακόμη φορά ότι αγαπά τον Χριστό, αγαπά τη μετάνοια και θέλει να ζήσει εις την οδόν της ταπεινοφροσύνης και εγνησίας μετανοίας. Δι' αυτό θα τα κάνει κανείς, ό,τι θα τα κάνει, όχι ότι καταναγκαστικά απαιτεί ο Θεός ρητά. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Ορθοδοξία μας δεν το δέχεται. Ως αυτός ανέφερε η Αγία Μαρία στον Αβάζο Σημά ότι λόγω πτωχίας είχε ακολουθήσει την οδόν της αμαρτίας,
διότι υπήρξαν και πόρνες λόγου χάρη η Αγία Ταϊσία από την Ρώμη και πολλές άλλες και παλαιότερα και μετά από την Αγία Μαρία την Αιγυπτίαν, οι οποίες γυναίκες αυτές ζούσαν στην αμαρτία μόνο και μόνο για την ειδονή, ενώ ήταν βαθύπλουτες. Δεν είχαν έλλειψη από άρτο, από τρόφιμα, από πάντα, δεν τους έλειπε τίποτα. Γιατί λοιπόν να αμαρτάνουν κατά αυτόν τον τρόπο και να καλωσταίνουν? Γιατί να μην διάγουν νόμιμα με μια σοφροσύνη, έστω και μια τιμία συζυγία? Τι τους έλειπε? Είχαν νουν δαιμονικό και διαστραμμένο. Όπως ενθυμίστε, στα αρχαία χρόνια υπήρχαν οι λεγόμενοι στοικοί και επικούριοι φιλόσοφοι, και οι επικούριοι είχαν φρονήσει, είχαν δογματίσει ότι ο σκοπός της ζωής είναι οι ειδονές. Και μόνον οι ειδονές, και μάλιστα οι σαρκικές ειδονές, όχι οι άλλες ειδονές, το να τρώνε, να πίνουν, να μεθούνε, να γλεντούνε, να φορούν πλούσια ρούχα κτλ. Μόνον οι σαρκικές ειδονές. Και είχαν βάρει όλη την κρίμακα πάσης της διαστροφής. Και το κύριο ήταν αυτό στους μαθητάς του. Οι άλλοι πάλι, οι στοικοί, ήταν ακριβώς το αντίθετο, αλλά όχι με ορθόδοξο τρόπο. Αυτό λοιπόν το ότι θέλει κανείς να ζήσει μίαν οδόν τριφυλήν, μίαν οδόν ειδονικήν, ξεκινά από την πτώση του ανθρώπου, διότι ο νους επλάστηκε μόνο και μόνο για να επιθυμεί τα ουράνια και κατήντησε όχι να επιθυμεί τα γήινα, αλλά κάτω από τα γήινα, τα κολάσιμα. Πώς να γίνει αυτό κατανοητό και πιστευτό, εάν δεν λάβει ο άνθρωπος χάριν μετανοίας? Όσο και να επιθυμεί, όσο και να θέλει, πρέπει να το ζητήσει επιμόνως, αρκεί νομίμως να χτυπά την θύρα του ελέους. Διότι και η μετάνοια είναι ένα χάρισμα που δίδεται από τον Χριστό μας, εφόσον ο άνθρωπος το ζητεί εξ όλης καρδίας. Έτσι λοιπόν η Αγία Μαρία η Αιγυπτία είχε τότε αυτό το λεγόμενο ελαφρυντικό, ότι δεν πήγαινε στην αμαρτία λόγω ειδονής, αλλά από ανάγκη λόγω ελλείψεως τροφής. Αυτό βέβαια δεν την συγχωρεί τα πολλά αμαρτήματα που έκανε τόσους πολλούς 17 χρόνους, δι' αυτό και μετανόη και έκλαιε απαρηγόρητα μια υπόλοιπη ζωή στην έρημο του Ιορδάνου. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας, πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, ώστε από όσα διαβάζουμε και μελετούμε προσεκτικά ημέρας και νυχτός, αλλά και από τα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας, τα λειτουργικά και υμνολογικά, που είναι γεμάτα από τη μετάνοια και από την άσκηση, ώστε ο κάθε ένας με αγαθή διάθεση, οικειοθελώς, αυτοπροαιρέτως και ανιδιοτελώς, να τα κάνει για την αγάπη του Χριστού μας, διότι μόνον αυτών των δρόμων και αυτών των καρπών της μετανοίας ο Χριστός μας δέχεται. Τους άλλους και καλεί να φαίνονται τους απορρίπτει. Τους κάνω για τον εαυτό μου, τους κάνω για τους άλλους, όχι πάντως για τον Χριστό. Πώς θα το καταλάβω? Δεν έχει το στοιχείο της γνησίας ταπεινοφροσύνης, δηλαδή έχει το στοιχείο της επιδείξεως και προβολής. Θα το πω, θα το γνωστοποιήσω, πάντως δεν θα το κρατήσω μυστικό. Αυτό λοιπόν, αυτός ο δρόμος της ασκήσεως, της λεγόμενης ασκήσεως, που δεν γίνεται για τον Χριστό, πρέπει οπωσδήποτε να έχει μια ανθρώπινη προβολή. Και αυτό το πράγμα φανερώνει ότι δεν είναι 100% όπως λέμε γνήσιος ο άνθρωπος στην μετάνοια. Ενθυμίστε αυτό που έλεγαν παλαιότερα οι πατέρες του Αγίου Όρους, ότι είτε κάποιος μοναχός που εν ώρα προσευχής, δεν γνωρίζω πώς του ήρθε και είπε στην εικόνα του Χριστού που προσήχεται στο κελάκι του, «Χριστέ μου, σε αγαπώ από το μεγαλύτερο κομμάτι της καρδίας μου». Έτσι του βγήκε στην προσευχή και αυτό το εξεφώνησε. Και ακούστηκε φωνή, «Και το υπόλοιπο κομμάτι της καρδίας σου, τι αγαπά? Δεν με αγαπάς εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής, εξ όλης ισχύος, εξ όλης διανοίας?» Αυτό το εξ όλης, εξ όλης, εξ όλης που το επαναλαμβάνει ο Χριστός μας δεν είναι εγωιστικό, είναι απόλυτα ασφαλιστικό. Ένα ίχνος της ψυχής μας, του νοός μας, της καρδίας μας να μην αγαπήσει τον Χριστό, εκεί εμφυλοχωρεί ο εχθρός. Θα ανατρέψει τα πράγματα, θα αντιστρέψει τα πράγματα, θα τα τορπιλήσει και στο τέλος θα επιπλέψει και θα κυβερνήσει, δηλαδή δικτατορικά, σατραπικά, θα αρχίσει να μας κυριεύει και να μας υποτάσσει. Οπότε
ο άνθρωπος θα χάσει τον έλεγχο του νόστου του, αλλά και του φρονήματός του να αγαπά τον Χριστό. Δια τούτο ο Χριστός προκαταβολικά μας λέγει ότι όχι να τον αγαπήσει κανείς, αλλά πρέπει με όλη την καρδία του και με όλο τον πόθος, με όλο τον πόθο του νόστου του και της διανοίας του. Αυτό τον θείο πόθο της θείας αγάπης να το φυτέψει ο Χριστός μας μέσα στην καρδία μας με την βοήθεια της γλυκιάς μας Παναγίας και υπερθένου Θεοτόκου, ώστε να ζήσουμε μοναχικά όπως υποσχεθήκαμε στο Χριστό μας, στην Παναγία μας, στους Αγίους τους Πατέρες μας. Αμήν.